Η ενσωμάτωση και αυτής της ευρωοδηγίας, γιατί από αυτή θα ξεκινήσω, στο ελληνικό δίκαιο, εμείς θέτουμε το ερώτημα, θα αλλάξει την ήδη κακή κατάσταση των αναγκών των αμαία και ηλικιωμένων και θα βελτιώσει την κατάστασή τους? Γιατί οι οικογένειες αμαία αντιμετωπίζουν ένα γολγοθά στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες, που ξεκινά από το ζήτημα των κριτηρίων υπολογισμού των ποσοστών αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, που λειτουργούν σαν κόφτης δικαιωμάτων, μέχρι τις μεγάλες καθυστερήσεις, τις κουτσορεμένες αποζημιώσεις και των ειδικών θεραπείων. Και τι ζητούν από το κράτος? Το αυτονόητο, το λογικό. Το δίκαιο στον 21ο αιώνα ανακαλύπτεται όλο εκείνο το αναγκαίο κόστος που προκύπτει από τις ανάγκες της αναπηρίας, από τις αναγκαίες θεραπείες που επιστήμονες συνιστούν για την αντιμετώπιση των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων, τα τεχνολογικά βοηθήματα αναγκαία για την καθημερινή ζωή, την εκπαίδευση, την ένταξη στην παραγωγή, όπως είναι το ασφαλές αμαξίδιο, τους ειδικούς φακούς ή τα ειδικά γυαλιά για αυτόν που έχει μερική όραση. Και όμως, αυτό το πέρα για πέρα λογικό και δίκαιο, το κράτος αρνείται να το εξασφαλίσει. Το κάνει η ενσωμάτωση της οδηγίας. Όχι βέβαια, το άγρια ταξικό εκμεταλλευτικό αστικό κράτος ενδιαφέρεται για την καπιταλιστική κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων από την εμπορευματοποίηση και των αναγκών των ευπαθών ομάδων. Εξάλλου, φαίνεται καθαρά στο περιεχόμενο, με την αναφορά στον τίτλο του νομοσχεδίου «Προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών», υπονοώντας, όπως εξηγεί στα άρθρα του, την εξάλληψη στα όποια εμπόδια υπάρχουν, βελτιώνοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία βασικών προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν άτομα με αναπηρίες μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, τους ενδιαφέρει η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα στην αγορά των 120 και πλέον εκατομμυρίων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στη χώρα μας, μόνο οι βαριά αναπηροί ξεπερνούν τις 500.000 άτομα. Δηλαδή, δεν εξετάζει την προσβασιμότητα από τη σκοπιά εάν έχουν τα άτομα αμαία να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Πότε θα είχαν τη δυνατότητα πραγματικής πρόσβασης? Εάν ήταν δωρεάν από το κράτος ή τον ασφαλιστικό φορέα. Μπορεί να γίνει στο καπιταλιστικό σύστημα? Όχι, αφού θεωρεί εμπόρευμα τα φάρμακα και την ιατρική φροντίδα που τα απολαμβάνει μόνο όποιος έχει λεφτά. Έτσι κερδίζουν οι όμιλοι που τα παράγουν και τα παρέχουν. Με λίγα λόγια, και αυτό το νομοθέτημα είναι για τους επιχειρηματικούς ομίλους να κερδίζουν χωρίς εμπόδια. Γι' αυτό τα περισσότερα άρθρα, οι αναφορές είναι για υποχρεώσεις των εισαγωγέων, για διανομής που πρέπει να εξασφαλίζουν, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το προϊόν, τη σήμανση των προϊόντων και ούτω καθεξής. Λένε ότι αν θέλει κανείς να κρίνει ένα πολιτικό σύστημα, δεν έχει παρά να δει την πολιτική του στον τομέα της πρόνοιας. Τι έχετε να δείξετε εσείς ως κοινωνική προστασία? Τη μείωση των κρατικών δαπανών για την πρόνοια κατά 50% για το 2022. Το κλείσιμο ειδικών σχολείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, περικοπές σε επιδόματα, σε θεραπείες, σε συντάξεις, με εργαλείο, τη λειτουργικότητα και πολλά άλλα. Και ενώ ξέρετε ότι τα ΑΜΕΑ χτυπήθηκαν πολλαπλά από την πανδημία και τώρα από την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, όταν τα σχολικά γεύματα δίνονται μόνο στο 20% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα εξαιρούνται από το πρόγραμμα τα παιδιά στα ειδικά σχολεία. Είναι ντροπή. Να γιατί είναι απάνθρωπο αυτό το σύστημα. Και τώρα
έρχεται και μια τροπολογία δίπλα στο καλάθι της κοροϊδίας ότι θα υπάρχει έκτακτη εισφορά στους προμηθευτές ενέργειας με βάση τα υπερβάλλοντα έσοδά τους που θα πάνε στο Ταμείο Μετάβασης, της Πράσινης Μετάβασης. Δηλαδή, θα επιστραφούν πάλι στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται η αιτία της ενεργειακής κρίσης και φτώχειας, που είναι η απελευθέρωση, το χρηματιστήριο και το ακριβό ενεργειακό μείγμα σε βάρος της αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πηγών ενέργειας που υλοποίησατε μαζί και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι μέτρα κοροϊδίας και ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των εταιριών ενέργειας σε περίοδους κρίσης, όπως το ονομάζετε, μέσα από ένα κειμενόμενο χαράτσι, μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το έχει πρωτοσέλιδο σήμερα ο ριζοσπάστης αναλυτικά. Δηλαδή, ο εκάστοτε υπουργός θα αποφασίζει το ύψος της νέας επιβάρησης που θα πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά στις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό σημαίνει ότι και νέο μέτρο έρχεται που αναμένεται να επιβαρύνει τους καταναλωτές με περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίκαια λοιπόν ξεσηκώνει το λαϊκός κόσμος μαζί τους και το αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα, όπως έγινε στις 9 Νοέμβρη, και έστειλε το μήνυμα ότι ο λαός δεν θα μείνει απαθής και φοβισμένος. Η αγωνιστική αυτή παρακαταθήκη δείχνει ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός για την οργάνωση της πάλης και της αντιπίθεσης για να βγει ο λαός στο προσκήνιο διεκδικώντας τις ανάγκες του. Και ο επόμενος σταθμός είναι ο αγωνιστικός εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Και θα σταλεί δυνατό μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή στον πόλεμο, ενάντια στις επιπτώσεις στους λαούς και στον ελληνικό λαό. Γιατί οι εξελίξεις, όπως οι χθεσινές, δηλαδή ο πύραυλος που έπληξε χωριό της Πολωνίας, δείχνει τη μεγάλη απειλή κλιμάκωσης και γενίκευσης του πολέμου που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των λαών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανταγωνισμών με δολοφονικά όπλα και την ενέργεια, για την ενεργειακή λία που χειροτερεύει τη ζωή των λαών σε όλα τα επίπεδα. Συνεπώς, και αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να είναι φιλολαϊκό, ούτε να αποτελεί παροχή υψηλότερης ποιότητας ζωής στα άτομα με αναπηρία, ούτε τους διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Και πολύ περισσότερο, δεν πρόκειται να γίνει από την αγορά και το αστικό κράτος που θεώ έχουν το κέρδος και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων. Το βλέπουμε και με το μοίρασμα των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξεκοκαλίζεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα αρπάξει το μεγαλύτερο κομμάτι. Και φυσικά, ούτε κόκκος για κοινωνική πολιτική. Και κυρίως τσιμουδιά δεν λέτε, ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, για τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι σφαγιασμός και στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων, καθώς και σε ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Γι' αυτό είναι σάπιο και απάνθρωπο αυτό το σύστημα. Και ας έρχεται σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει «κρίση δημοκρατίας». Σαπίλα έχουμε του καπιταλιστικού συστήματος, δεν πάει άλλο. Αρχίζει να το καταλαβαίνουν περισσότερες λαϊκές μάζες και βγαίνουν στους δρόμους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Βεβαίως, ανησυχεί το αστικό σύστημα, το ξέρουμε. Όμως, λύση και υγιές είναι η ανατροπή αυτής της απειλής και όχι να το σώσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε πώς στις χώρες του σοσιαλισμού ήταν η πολιτική για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι ανάπηροι ήταν το μικρότερο ποσοστό εναντί του πληθυσμού λόγω του βασικού προσανατολισμού του συστήματος υγείας και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, αφού είχε βασικό χαρακτηριστικό την πρόληψη
από το γενικευμένο δωρεάν και καθολικό προγενετικό έλεγχο, τη συγκεκριμένη παρακολούθηση της εγγύου από οργανωμένα κέντρα, από το εκτεταμένο δίκτυο πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, από το 1960, που εξασφάλιζε την καθολική εξέταση όλων των παιδιών από 12 διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες για παιδιά από 1 μέχρι 2,5 ετών. Μάλιστα, όταν διαπίστωναν το πρόβλημα, στηριζόταν η οικογένεια και το παιδί εντασσόταν ανάλογα με το πρόβλημα σε εξειδικευμένο κέντρο για τις ανάλογες θεραπείες και παρεμβάσεις. Τα πάντα όλα δωρεάν. Ακόμα τα παιδιά, ανάλογα με το πρόβλημά τους, με νοητική στέρηση, προβλήματα όρασης, κόφωσης κλπ., ήταν ενταγμένα σε ειδικά σχολεία με εξειδικευμένα προγράμματα και επιστήμονες για κάθε ειδικότητα. Αυτά που μπορούσαν εντάσσονταν στη γενική εκπαίδευση με εξειδικευμένη στήριξη. Οι μαθητές και φοιτητές με αναπηρία 6 μήνες πριν από την αποφύτισή τους από την εκπαίδευση, γενική, επαγγελματική ή πανεπιστημιακή, επέλεγαν μέσα από μια λίστα εκατοντάδων θέσεων εργασίας για το πού θα δουλέψουν και προετοιμάζονταν γι' αυτό. Από εργάτες και στελέχη σε εργοστάσια που είχαν σχεδιαστεί για αυτή τη δουλειά, μέχρι επιστημονικά στελέχη και καθηγητές πανεπιστημίου. Μια σειρά προϊόντα στα μαγαζιά, παραδείγματος χάρη στην πρώην Σοβιετική Ένωση και σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες, είχαν παραχθεί και το γνώριζε ο κόσμος από εργοστάσια που δούλευαν ανάπηροι. Ένα μεγάλο ποσοστό του ηλεκτρολογικού υλικού στη γειτονική μας Βουλγαρία παράγονταν σε εργοστάσια που δούλευαν τυφλοί. Ενώ ολόκληρο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Τσεχία ήταν σχεδιασμένο και δούλευαν από εργάτη μέχρι το διευθυντή άνθρωποι σε αμαξίδιο. Έτσι ήταν στο σοσιαλισμό. Δεν είχαν λοιπόν αγωνία, ούτε πόσο κοστίζει ένα αμαξίδιο ή ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά ή θεραπείες. Γιατί ήταν όλα δωρεά και ευθύνη του σοσιαλιστικού κράτους. Γιατί στο επίκεντρο ήταν ο άνθρωπος και η ικανοποίηση των αναγκών του και όχι το κέρδος των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Σήμερα λοιπόν που ζούμε μέσα στην ανασφάλεια και βεβαιότητα, στην αγωνία της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας του υπεριαλιστικού πολέμου. Και τι κάνετε, τι βλέπουμε. Τσακωμός Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή φτώχεια. Όμως είναι ένας τσακωμός υποκριτικός. Είσαστε ένοχοι αφού όλες οι αστικές κυβερνήσεις προπαγανδίσατε την απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, όπου λέγατε ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός ομίλων και έτσι θα πέφτουν οι τιμές, θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Τι έγινε στην πραγματικότητα? Λειτουργία χρηματιστηρίου ενέργειας, ακριβή ενέργεια και ενεργειακή φτώχεια για το λαό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη που έχουμε σε αυθονία έγινε τεχνητά πιο ακριβή αφενός και βεβαίως και από την αλλαγή σε ακριβό μείγμα για ενέργεια με κερδισμένους τους ομίλους των ΑΠΕ και τους εισαγωγής φυσικού αερίου. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είσαστε επίσης συνένοχοι για τη βαριά έμεση φορολογία στα καύσιμα. Η εκτείναξη των κρατικών εσόδων από έμεσους ειδικούς φόρους στην ενέργεια σαν ποσοστό του ΑΕΠ υλοποιήθηκε με ευθύνη όλων των αστικών κυβερνήσεων. Έτσι φτάσαμε σήμερα το 50% της τιμής που πληρώνουμε για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα, να είναι κρατικοί φόροι που καταλήγουν σε μεγάλο βαθμό πάλι στην ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων. Με άλλα λόγια, αν δεν υπήρχαν οι κρατικοί φόροι και δεν έπρεπε να διασφαλιστεί το κέρδος των εισαγωγών, των ομίλων δίληψης και της χονδρικής εμπορίας, οι τιμές θα μπορούσαν να ήταν μικρότερες από το 1/5 των σημερινών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και η διαμάχη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι ο επόμενος μηχανοδηγός του τρένου της πράσινης μετάβασης και των τροπολογιών που βάζετε, δεν αφορά το λαό. Όποιο κυβερνητικό σχήμα και αν προκύψει την επόμενη μέρα, θα έχουμε τα ίδια
και χειρότερα. Γι' αυτό ο λαός τη δύναμη που έχει δεν αρκεί να τη δείχνει μόνο που πρέπει να το κάνει, αλλά και να την χρησιμοποιήσει για να ανατρέψει τους εκμεταλλευτές του και το σάπιο σύστημά τους.